Καλησπέρα σα. Η σημερινή ταινία ονομάζεται Longlegs. Ο μακρυπόδαρο. Ο ίδιο. Μεγάλη ταινία. Πολύ μεγάλο marketing από πίσω. Μεγάλο marketing. Την περιμέναμε. Αναμενόμενη πολύ. Από το πόστερ της, από την ανακοίνωσή της. Μεγάλη ανακοίνωση, πάρα πολύ hype. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Osgood Perkins, αν λέω σωστά το όνομά του. Τη νέα ταινία horror της δεκαετίας, μου δώσει την εντύπωση όλη. Ναι, όλο αυτό. Που κάνανε. Με παραγωγούς τον Nicolas Cage. Το οποίο ήταν και παραγωγός. Δεν μου φάνηκε περίεργο καθόλου. Τελευταία κάνει κάτι επιλογές έτσι περίεργες, αλλά και artistic φάσεις. Έχει τον τάφο του. Το τάφο του. Έχει αγοράσει τάφο. Όχι. Θα τον δεις μετά. Εγώ τον Nicolas Cage για την ιστορία τον είχα αφήσει στο Pig. Στην ταινία του. Όχι. Ψέμα. Εγώ τον έχω αφήσει. Γιατί αυτός είναι το όνομα της ταινίας. Αυτός και η πρωταγωνίστρια η Μάικα Μονρό. Η ταινία ήταν αυτός. Εγώ πήγα να δω την ερμηνεία του. Ναι. Όπως και πιστεύω πολύ. Λοιπόν, μια ταινία crime horror, anticipated full, την περίμενε ο κόσμος. Πολύ μεγάλο marketing. Πάρα πολλοί κόσμος βγήκε και είπε ότι ίσως είναι η καλύτερη ταινία της δεκαετίας στο horror genre. Ναι. Σίγουρα για την καλύτερη horror ταινία της χρονιάς. Υπόθηκε. Σίγουρα για την καλύτερη horror ταινία της χρονιάς, που το ακούω γιατί δεν έχει κι άλλες. Η φετινή για horror. Ναι. Smile 2 θα περιμένουμε. Smile 2. Και επεισόδιο από εμάς. Κάντε subscribe, κάντε like και comment και καμπανάκι και τι άλλο έχει. Subscribe. Ναι, να φωτίσει. Τώρα φώτισε κάτω, το είδατε. Λογικά. Ξέρεις τι, εγώ είχα δει το σχέδιο που είχαν κάνει με την Μοντρό που κάθεται στο γραφείο για να γνωρίσει πρώτη φορά το χαρακτήρα του Nicolas Cage και μετράγαν τους παλμούς της. Και ήταν η πρώτη φορά που τον είδε με τη μάσκα, με το make-up ας πούμε. Ναι, και ανέβαινα η παλμή της. Τύπου τρόμαξε και πραγματικά ρε, εκεί που ήταν. Μοιάζει πάρα πολύ με μια θεία μου από το χωριό. Αν θέλεις να πεις πάνω σε αυτό που είπα. Πολύ εγώ σωστό marketing για horror ταινία, πολύ σωστό marketing. Αγγίζει το meta που είχε αγγίξει το Blair Witch. Ναι. Όχι όσο το άγγιξε τότε το Blair Witch. Συμφωνώ. Αλλά το αγγίζει, είναι ένα meta marketing. Ναι, όπου για μένα, θα το πούμε αυτό. Να το πεις. Να το πω. Ότι για μένα δεν καλύπτει τα expectations που μου έθεσε ούτε το ελάχιστο. Χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς πολλά-πολλά. Και γιατί πιθανότερα ξέρετε ήδη περί τίνος πρόκειται η ταινία, να μην τρώμε χρόνο σε αυτό. Ωραία, να πω κάτι. Πες. Γιατί το λέμε κάθε φορά. Η συγκεκριμένη ταινία για μένα δεν αξίζει να πας να τη δεις στο σίνεμα. Ναι, βοηθάς κινηματογράφους και αυτά. Δεν πιστεύω ότι τα αξίζει τα λεφτά σου. Θες τη γνώμη μου. Όχι ακόμα. Που ισχύει. Όχι ακόμα. Δώσε μου μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ωραία. Είναι μια overhype ταινία για μένα. Είναι να τη δεις, να τη δεις σπίτι σου με την παρέα σου, να ράξετε. Οκ, okay, είναι ένα τέτοιο horror movie. Θεωρείς κοροϊδία το τι μαρκετάραμε. Ναι, προφανώς το marketing. Και το τι πήγες και είδες. Ξανά. Ωραία. Εμένα, κατά τη γνώμη μου, κάθε ταινία είναι καλύτερη στο σινεμά. Οπότε αν έχεις να το δεις σινεμά, πήγαινε σινεμά. Ρε φίλε, ότι είναι για σαλονιού ταινία, είναι. Και ότι αν το βλέπα εγώ σε ένα Netflix ή στο σαλόνι μου, θα έλεγα ότι είναι μια ταινία. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Για να πούμε τη συνέχεια, στη συνέχεια. Γενικά, αυτό που έχω να πω. Γενικά έχουμε. Πριν τα spoil, είναι να πω ότι γενικά έχει ωραίες ερμηνείες. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για την ταινία. Ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο. All over the place. Ναι, εντάξει, πώς το εννοεί. Έχει μια δομή, αλλά εννοώ ότι. Σεναριακό δεν είναι. Νιώθω ότι ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Δηλαδή είχε μια ιδέα, μια αρχή και ένα τέλος, και δεν ήξερε ακριβώς πώς ήθελε να τα δομήσει και λίγο τα. Λίγο τα μπέρδεψε. Ναι. Εντάξει. Εμένα το παράπονό μου είναι ότι το πλασάρανε horror και δεν έχει τίποτα horror. Ξέρεις τι έχει horror. Δηλαδή θα σου πω για τα νερντάκια που γουστάρουν horror και όχι είναι horror νέας γενιάς ρε μαλάκα. Εγώ περίμενα να τα πάω να δω horror ρε μαλάκα, να τρομάξω. Δηλαδή να πω ότι και με το που έμαθα ότι είναι με serial killer, είχα λίγο τις αμφιβολίες μου. Γιατί horror με serial killer, πιο πολύ πας σε thriller. Ναι. Με ένα ας πούμε ασφυκτικό κλίμα. Δεν ήταν horror, ήταν ένα elevated horror, πως είναι ξέρω εγώ τα καινούργια του Hereditary, το Midsommar. Ναι, αυτά είναι ανώτερα, γιατί ξέρεις τι, δεν θέλουν να μπουν στην κατηγορία του horror. Δεν θέλουν να στρομάξουν με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο της ταινίας, ότι δεν είναι horror. Για πες. Εγώ που γενικά τρομάζω πάρα πολύ με τα horror, το ξέρετε. Πες μου.
Παιδιά, δεν φοβήθηκα καθόλου. Ναι, δεν ήταν χώρο. Αλήθεια. Δεν φοβήθηκα. Δεν έκλεισα τα μάτια μου που το βλέπω συνήθως μισόκλειστα τα μάτια μου. Καθόλου. Θες να σου πω, να πούμε που τρόμαξες. Τρόμαξα στο... στον εξορκιστή, ρε μαλάκα. Με τον Russell Crowe. Ναι. Που... το παλιό. Όχι. Όχι, το κοινό. Αυτό που πήγαμε και βγήκε τώρα με τον Russell Crowe το... Ναι, ναι, ναι. Που είχε την Ιταλική την Βέσπα, ρε μαλάκα, ο τύπος. Εκεί τα είχα κάνει πάνω μου. Και δεν είναι horror, αλλά είναι ένα supernatural. Γάμο τη ταινία. Να συμπληρώσουμε. Δεν ξέρω, και αυτό είναι μεγάλο παράπονο. Και μετά, ας πούμε, τεχνικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όχι, πολύ ωραία. Οι υποκριτικές είναι σωστές. Όμορφο, υποκριτικές σωστές, αλλά ρε φίλε, αυτό είναι μια ταινία. Αυτό είναι μια ταινία. Είναι και παίζει... αυτό μια ταινία, αλλά δεν έχει. Δεν το. Δεν κάνει. Ρε, άμα μου το κούλαγε δείτε... σαν μια indie ταινία που την έφτιαξε κάποιο και απλά είναι καλό και ότι όντω δηλαδή έχει προσπαθήσει και είναι πάρα πολύ low budget και το ένα και το άλλο, ναι, θα τα άκουγα. Θα ήταν καλό. Και γιατί το σκέφτομαι συγκριτικά με πράγματα που έχουμε πει για του Unboxholics και την ταινία το Μινάρι στην Πόρτα. Και εμένα ωραία. Πάει έτσι στο μυαλό μου, ξέρεις. Δεν μπορώ να. Αυτά τα δύο δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Δεν είναι... το έχουμε συζητήσει αυτό και το λέει όμω. Ναι, ναι, ναι. Το είπε σε μένα πριν. Ναι. Ότι υπάρχει μια σύγκριση στο κεφάλι με την ταινία των Αμποσχόληξε. Πώς ένιωθα, ας πούμε, ναι, για αυτήν, ναι, την ταινία. Ναι. Πιο πολύ ευχαριστήθηκα την ταινία των Αμποσχόληξε. Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί είχαν σετάρει τα expectations σου ότι έρθες να δεις αυτό. Ναι, ναι. Που θα ναι, σου ναι. δείξουν. Και σαν... Όχι, περίμενε. Ποιοτικά, αλλά μιλάμε τώρα για άλλο budget. Ποιοτικά δεν έχει δυνατότητα να βγάλει. Ναι, είναι αυτό, μιλάμε για άλλο budget. Γιατί αλλά ενώ ότι... δεν έκλεισε τον Nicolas Cage ο Σάκης. Ναι, αλλά έπαιξε ο ίδιος. Δεν τον έκλεισε. Και τράβηκε να γράψει λόγια του. Δεν έγραψε λόγια. Nicolas Cage. Στα ελληνικά. Έγραψε σενάριο. Μαλάκα, αυτός πρέπει να είναι πολύ. Άμα γουστάρει μια ιδέα, θα το τρέχει. Ρε, εγώ τον κράζω αυτόν από τα 12 μου. Το τέλος του κόσμου. Ναι, ναι. Που είχε το γιο του και ήταν. Περιμένω όλη μου τη ζωή να βγει μια καλή ταινία για τους δίδυμους πύργους. Ρέξα, είναι βίσμα, ρε μαλάκα. Είναι βίσμα. Ρε, φίλε, υπάρχει άλλο ούτε πιο σαν τον Nicolas Cage στο χώρο. Κακός. Όχι, όχι, ντροπή. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Επειδή εσείς ξεκινήσετε να μιλάτε απλά για ταινίες, να μπούμε στο ψητό, να μιλήσουμε με spoil και να πείτε σκηνή-σκηνή τι σας άρεσε. Ναι. Spoilers. Ναι. Spoilers. Ναι. Spoilers. Τι στο μπούτσο παίζει με την τύπη σάρε μαλάκες. Έχει δύναμη, δεν έχει δύναμη, ρε. Είναι psychic ή δεν είναι όμως. Ξά είναι τρελή, ρε. Ρε μαλάκα, πώς γίνεται να μου έχεις προωθήσει τον Nicolas Cage σαν χαρακτήρα ηθοποιό που θα παίξει στην ταινία αλλά και να είναι σε πέντε σκηνές, ρε μαλάκα. Σε πέντε σκηνές και δεν καταλαβαίνεις κιόλας ότι είναι αυτός. Ξέρεις δηλαδή... ότι είναι αυτός, ρε. Το θέμα είναι ότι τον έχεις σε πέντε σκηνές, τον έχεις σαν χαρακτήρα ο οποίος μπορούσε. Ο Cage μπορεί να παίξει σε σκηνές και να δείξει πράγματα. Και τον έχουμε απλά καθισμένο σε τραπέζι. Να κόβει βόλτες, περιμένει σε μια στάση και είναι. Να... Τι οδηγούσε. Οδηγούσε, ξέρω εγώ, και καθότανε και έκανε. Και τραγούδια για χωρίς λόγο, ε. Μάμι, ντάντι και. Χέιλ Σταν. Ρε. Βάλ το να κάνει κάτι. Να βάλ το να μαλάκα, μέλισσε στο πρόσωπο. Μέλισσε, μαλάκα. Not the fucking bitch! No, not the bitch! Not the bitch! Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια σου λέω, ξενέρωσα πάρα πολύ με την ταινία. Εγώ ήθελα να δω πιο πολύ το δολοφόνο, όταν η ταινία είναι για το δολοφόνο. Είναι χωρισμένο σε τρία μέρη το έργο, που εγώ δεν κατάλαβα. Όχι, είναι χωρισμένο στην εισαγωγή του, να αναγνωρίσεις, να γνωρίσουμε τον δολοφόνο και το τρόπο. Τον το... δολοφόνο και την ναι. Ελενάδα μας. Ναι, πώς τη λέγανε, Lee Harker. Lee Harper. Πάρα πολύ. Comic relief χωρίς λόγο. Που δεν γέλασα πουθενά. Ναι, ναι, αλλά το έχει. Ποιο comic relief, ρε. Ρε, έχει comic relief. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει χιούμορ στην ταινία. Προσπαθεί να κάνει διαστραμμένο τον Nick. Όχι απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ο τρόπος που παρουσιάζει αυτόν που έχει το ψυχιατρίο. Δηλαδή. Τα absurd, absurd φάσεις, ας πούμε. Ναι, ή ας πούμε πολλές φορές έτσι ψιλοειρωνιούλες. Okay. Ναι, 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 ναι. Αλλά του χαβαλέ. Πολύ παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Δεν ήταν horror, ρε. Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν horror. Και νιώθω ότι δεν προσπάθησε και να ήταν horror. Δεν ήθελε να είναι horror. Απλά πουλήθηκε σαν να είναι horror. Έχουν χτίσει αυτήν τη χαρακτήρα, την Μπατσίνα, τη Λί, πολύ ωραία. Στο πρώτο 20 λεπτό. Γνωρίζουμε ότι έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα να βλέπει να διαισθάνεται. Ξέρω εγώ. Ναι, χάνει τον συνέδερό της, παπάου. Και εγώ δεν ένιωσα ότι είχε ανάπτυξη σαν χαρακτήρας αυτή, ρε. Δεν έκανε αυτή κάτι για να σωθεί ή να πολεμήσει αυτό που... να αντιμετωπίσει αυτό που είχε ξεχάσει, που είχε μέσα της.
Ότι απλά γινόντουσαν πράγματα. Ναι, σε αυτήν. Ναι, αυτό. Δεν τις κάγανε φλασιές. Στο τέλος το εξηγεί αυτό το πράγμα. Τι? Δεν τις κάγανε ότι... φλασιές. Ήταν στημένη έτσι. Να τα ξεχάσει. Ναι, για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τη λέει η μάνα της στο τέλος. Τώρα που τον πέθανε, ελευθερώθηκε ουσιαστικά όλο αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα δηλαδή. Ότι ήταν στημένο από τον ίδιο για να φτάσει σε αυτό το σημείο να πεθάνει, να τον βρει και να πεθάνει. Ναι, γιατί ο ίδιος αυτοκτονεί. Okay. Ναι, ωραία. Αφού της δίνει τις πληροφορίες που θέλει. Και ουσιαστικά το είχε χτίσει όλο αυτό μέσα από την κούκλα της και τη μάνα της. Όταν αρχίζει και αποκαλύπτει ότι όλους τους φόνους τους κάνει η μάνα της, ουσιαστικά είναι ένα plot twist. Ωραία. Το οποίο νιώθω ότι δεν μου το πέρασε. Δηλαδή για κάποιο λόγο μου κάνεις ένα plot twist. Όχι, το οποίο. Το plot twist δεν είναι. Ναι, είναι, ναι, εντάξει. Είναι. Δεν το περιμένεις, αλλά δεν το νιώθεις αυτό. Δεν σου κάνει και κλικ. Απλά νομίζω ότι όλο αυτό ήταν στημένο για να βγάλει το τρίγωνο και να βγάλει το 666, απλά για να δώσει reference όσον αφορά το σατανά και αυτά. Που πώς ξαφνικά επέλεξες μέσα σε όλο αυτό να βάλεις το σατανά, ενώ στην αρχή φαίνεται ότι είναι απλά ένα serial killer. Όχι, ξακουραίο είναι. Βάλ το να, αλλά αν το βάλεις, δεσμεύσου όλη αυτή την ιδέα, μαλάκα. Δεν γίνεται. Είχε 4 frames, ρε μαλάκα, το δαίμονα. Ναι, ναι. Βάλτονα. Επίσης εμφανιζόταν ο δαίμονας, ωραία. Με τη μάσκα αυτό το. Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Εδώ. Τι στο μπούτσο. Ξέρεις τι νομίζω εγώ. Ότι αυτό ήταν η κούκλα κανονικά και τη βλέπανε σαν την κόρη τους. Η μαυροφορεμένη με τα κόκκινα μάτια. Ναι, 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 που φαίνονταν από ήταν μέσα. Ήταν πολύ γυναικείο πρόσωπο. Ήταν ο δαίμονας. Ήταν αυτός ο δαίμονας δαιμονίζει τον πατέρα της οικογένειας. Υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές που βρισκόταν ένα τέρας ο δαίμονας, ο σατανάς δεν ξέρω τι. Σε πολύ ambient. Ναι, ναι, εμφανιζόταν από εδώ και πέρα. Που έπρεπε να το ψάχνεις πολλές φορές για να το βρεις. Ρε, εντάξει, αυτό και το καταλαβαίνω. Απλά υπήρχε για ένα-δύο frame, μετά έκανε ένα cut, δεν υπήρχε στο ίδιο. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό το έκανε για να δείξει ότι υπάρχει στο δώσ' χώρο το ότι είναι γύρω. Δώσ' το πιο έντονο. Όχι, δεν ήθελα να το δώσει πιο έντονο. Που είναι να πίσω στις πόρτες. Ναι, ναι, ναι. Από το παράθυρο μέσα, έξω στο δάσος. Ναι, ναι, ωραία στοιχεία αυτά. Ρε, ωραία στοιχεία, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά για να σε βάλει να ψάξει πρέπει να σε κάνει να χέζεσαι. Να σου δημιουργήσει ένα vibe το οποίο θα σε κάνει να νιώσει τόσο άβολα που θα ξεκινήσει να κοιτά γύρω σου γιατί, για να φοβάσει συνέχεια από πού θα σου σκάσει αυτό που φοβάσει. Ναι, τζάμπσκερ είχε. Είχε ένα. Σε αυτή την ταινία. Το σεντούκι, όταν έψαχνε το σεντούκι. Και στην αρχή που τον πιο πυροβολή. Predictable ήταν αυτό. Όχι, ξανά με ναι, πέσεις. Ήταν predictable όμως στην αρχή που σκοτώνει τον. Αυτό δεν το περιμένει. Σαν τα πρώτα 5 λεπτά τη ταινία. Ναι. Από τα καλύτερα πρώτα 5 λεπτά ταινία που έχω δει. Ναι, από εκεί και πέρα τελείωσε. Πέφτει έτσι η ταινία. Ναι, ναι. Ήταν τα το πρώτα δεν περίμενα ότι θα πεθάνει ο συνάδελφος. Όχι. Ο πιο χαζός χαρακτήρα τη ταινία. Το περίμενα. Δεν περίμενα να γίνει μπαμ έτσι με το πράγμα. Ανοίγει την πόρτα. Απλά πεθαίνει, ρε. Ναι, και εκεί πέρα ήταν το φόβο. Εκεί ήταν που τρόμαξα να μην πέσω τα popcorn. Έψαχνα να βρω το φόβο για να τρομάξω. Ναι, για να τρομάξω, αυτό σου λέω. Γιατί δεν υπήρχε καθόλου. Ναι, άμα ήταν αυτό ο σκοπό τη ταινία, είναι αυτό. Ναι, έχει αποτύχει ταινία. Που με πείραξε εμένα συναισθηματικά, ρε φίλε, πιο πολύ. Όταν πήγαινε κάθε φορά στο σπίτι τη μητέρα τη και έβλεπα ότι κάπω τη ξανάρχονται αυτέ οι αναμνήσει. Αυτά τα flashback. Όχι, όλο το σπίτι, ρε, που έλεγε τα πράγματα σου τα παλιά τα έχω αφήσει πάνω, είναι όπως ήταν, δεν τα έχω πειράξει. Μου έβγαζε μια μελαγχολία κάπως. Αλλά δεν είναι αυτό να σου βγάλει χώρο. Δηλαδή νιώθω. Είχε μια αίσθηση περίεργη ναι. Την έδειξε. Γιατί η μαμά δικαιολογούσε τις πράξεις. Βέβαια, εμένα μου φάνηκε τύπο ότι όσο περίεργη μου φαινόταν η πρωταγωνίστρια, τόσο περίεργη μου φάνηκε και η μάνα της. Ναι, είχε περίεργα στοιχεία η πρωταγωνίστρια, έτσι, επικοινωνιακά. Ναι, μπράβο. Ρε, και αυτό είναι και κάτι που δεν σε αφήνει να δεθείς και με τον πρωταγωνιστή σου. Γιατί, όχι, δεν το. Είναι ψυχρός, ρε. Δεν έχεις δεχθεί με το Forrest Gump. Ρε μαλάκα, δεν δένεσαι με το Forrest Gump. Με την. Δεν δένεσαι. Δένεσαι με το πώς θα ήσουν εσύ δίπλα του. Με την κατάσταση. Με τον εαυτό σου δένεσαι εκεί πέρα και πώς θα βρεθεί σε μια κατάσταση με ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου. Όχι με τον ίδιο το Forrest Gump. Όχι, ρε. Εγώ νομίζω δουλεύουν τέτοιοι χαρακτηριστέ από πρωταγωνιστέ. Μόνο αν του. Εγώ δεν έχω παράπονα από την πρωταγωνιστία. Το μόνο παράπονο. Δεν παίζει καλά, αλλά ενώ δεν. Όχι, παίζει. Α το παίξουμε. Δεν με νοιάζει αν θα πεθάνει, ρε φίλε. Δεν έκανε πρωτοβουλίε. Ναι, αυτό δεν με νοιάζει. Απλά αντιδρούσε στο τι συνέβαινε. Ένα ακόμα μπάτσο. Ούτε και η ίδια νομίζω νιώθει ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Όχι, αυτό το καταπιέζει. Ρε φίλε, όμως κάτι πρέπει να μου δείξει. Άμα ό,τι μου δείχνει είναι αδιάφορο για σένα τον ίδιο τον χαρακτήρα, γάμισε με, τι να δω. Το έχει πολύ εσωτερικό, ρε μαλάκα. Γάμισε με, ρε μαλάκα, τι εσωτερικό. Ρε μαλάκα, δεν πήγα να δω την ταινία για να τη κάνω ψυχανάλυση. Το θέμα είναι το γράψιμο. Μάλλον λέμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα λέμε, ρε φίλε. Απλά εγώ είμαι πιο έντονο. Ένιωθα ότι η ταινία είναι μια κατσαρόλα με νερό το οποίο βράζει και απλά δεν φτάνει ποτέ σε σημείο βρασμού. Κοχλάζει. Έχω βάλει να γίνει τσάι και δεν θα κάνει ποτέ αυτό το. Αυτό ήταν η ταινία, ρε.
Οπότε αυτό ήταν ο πατέρα τη. Εγώ το είπα αυτό σαν θεωρία μέσα στην αίθουσα. Ναι, αλλά δεν νομίζω. Ρε. Δεν ήταν ο πατέρα τη. Δεν ήταν. Αλλά ήταν εκεί μαζί τη. Να το δέσουμε σαν timeline. Πώς πιστεύω ότι πήγε. Ζει. Καλά, άλλο αυτό. Ωραία. Πάσα στον εαυτό μου πάλι. Δεν γίνεται να μου το δίνει την ιστορία με exposition, ρε μαλάκα, με μοντάζ. Στο τέλο, ναι. Το τι γίνεται. Μην Ρράβο. Το κάνει exposition. Κάντε να το μάθει αυτή, να το καταλαβαίνει κάπω, να το μάθει κάποιο χαρακτήρα μαζί μου. Ρράβο. Αυτό το ανέχομαι μόνο από κάποιο άνιμε. Προτιμούσα να μην το καταλάβω και να το ψάξω να το σκεφτώ. Ναι. Παρά να μου το πει με το να μου. Γράψτε μου κιόλα, ρε. Και βγάλετε γράμματα στην οθόνη να το διαβάσω. Αυτή ζούσε με τη μάνα τη. Ναι. Εγώ πιστεύω. Σαν μωρό, ναι. Σαν παιδί. Πιστεύω ότι το πρώτο του θύμα θα ήταν αυτή η οικογένεια. Και οπότε έκανε... πάει στο σπίτι. Μπράβο. Ναι. Φτιάχνει την κούκλα αυτή και τη δίνει στη μικρή. Αυτός. Στη μικρή Λί. Ναι. Αυτός φτιάχνει την κούκλα. Αυτός, ναι. Αυτό πήγε να ήταν το πρώτο του θύμα. Ναι. Εκεί θα ξεκινάει όλη την ιστορία. Αλλά αυτή συνεργάστηκε μαζί του, οπότε γι' αυτό δεν τη σκότωσε. Ναι, για να μην ζωντανεί. Με το διάολο. Μετά άρχισε να σκοτώνει οικογένειες. Η μικρή έγινε. FBI agent και μετά βλέπουμε το έργο. Μόνο ότι ήταν νοσηλεύτρια για 8 χρόνια μας είπε. Α, αυτά τα 8 χρόνια σκοτώνει η οικογένεια. Ναι, δηλαδή δεν είναι σαν story, δεν είναι. Αλλά άμα το δώσεις σε έναν άλλο σκηνοθέτη, πιστεύω θα βλέπουμε μια καλύτερη ταινία. Αυτός έχει γυρίσει και το Hansel & Gretel. Το οποίο Hansel & Gretel είναι καλύτερο για μένα. Είναι μια πιο απλή ιστορία, παραμυθένια που το σηκώνει όλο αυτό το vibe. Ρε, αυτό δεν ξέρω. Ναι, δεν μου λέει τίποτα. Αλήθεια. Είναι full skippable movie. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να κάνει το marketing, ρε. Προφανώς, ρε. Προφανώς. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε μια μισή ώρα για την ταινία και δεν έχουμε μιλήσει για τον Nicolas Cage. Τι αλλά να πεις, ρε μάλλον. Αλλά είναι σε όλα τα πρόμο, ρε φίλε, και σε όλα τα τρέιλερ. Ρε, δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός της ταινίας, τι θέλει να δείξει, πού θέλει να πάει, τι είδος θέλει να είναι. Δεν ξέρω αν ξέρει και ο ίδιος. Έλα, είναι ένα elevated horror χωρίς να είναι πολύ. Ρε, γνωρίζω. Ωραία, τι είναι. Η ταινία είναι αρπαχτή, ρε μαλάκα. Αρπαχτή. Ξέρεις τι, δεν δεσμεύτηκε σε κάποιο κομμάτι. Θες να το κάνεις να είναι ο δολοφόνος. Κάνε το δολοφόνο. Να δω, βλέπω το δολοφόνο. Πάντα αναφορέ σε άλλε ταινίε, αλλά στα αρχίδια μου θα κάνω. No Country for Old Men. Το έχει δει. Όχι. Το έχει δει. Που έχει τον δολοφόνο και πάει στο. Μην κάνει spoiler, άμα δεν το έχουμε δει. Πάλι έχει ένα δολοφόνο, αλλά ακολουθεί το δολοφόνο. Πάμε, για να μην υπάρχουν spoilers. Για όσου δεν το έχουν δει και όσου το έχετε δει, ξέρετε ποια σκηνή λέω, ρε φίλε. Εντάξει. Έκανα. Το second του your. Ναι. Valley of Plenty. Το πέτυχε, δηλαδή μην το έχει δει. Το θέμα μου είναι ότι ή θα ακολουθήσουμε το δολοφόνο να δούμε τι κάνει, τι γινόταν. Γιατί ματηρή σκηνή ήταν μόνο αυτή που ήταν στο ανακριτήριο και βάραγε τον εαυτό του και έκανε τουπ. Τουπ. Και οι άλλοι μπήκαν οι μπάτσε μετά από 2 λεπτά, ρε μαλάκα. Ξέρετε, δεν έχουν κάμερε. Μπείτε μέσα, σώστε τον. Είναι. Είχε μια μεγάλη σάσπο κάμερα που τράβαγε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και μπήκαν οι μπάτσε και δεν πήγαν καν στον άλλο. Απλά. Ρε Μαξίν, έχεις δει, ρε μαλάκα. Όχι. Και δεν θα το δείτε ποτέ σε βίντεο αυτό. Ναι. Ναι, ρε. Βασικά, ναι, τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα κάνει. Επειδή έλειπα εκείνη την ημέρα. Αυτός, τι ήθελε να κάνει. Έλα μου, ντε. Έπαιρνε απλά ψυχές. Έδινε τις ψυχές στο δαιμόνα αυτό, να. Στον κάτω, εκεί το κάτω το ναι. Ήτανε, όχι ρε, αφού ήθελε να αναστηθεί. Έκανε worship το σατανά. Βγήκε το Hereditary και τα έχει γαμίσει τα horror. Δεν έχουμε δει ένα σοβαρό horror. Γνώμη μου. Βγήκε το Hereditary. Πόσο horror είναι, ρε μαλάκα, το Midsommar. Πολύ. Εγώ σου λέω για Oculus, σου λέω για Insidious, σου λέω για Conjuring. Εντάξει. Horror. Ναι. Βγάλτε ένα, ρε μαλάκα. Λοιπόν, θες να περάσουμε. Θα περάσουμε βαθμολογίες, ρε. Έχοντας πει τα σημαντικά και τα μη, προχωράμε στο κομμάτι της βαθμολογίας. Βασικά να πω εγώ για σένα. Πες εσύ για μένα. Αυτό δεν είπα, ρε μαλάκα. Ναι. Να πω για σένα. Πες εσύ για μένα. Εκτιμάς κάποια πράγματα, ρε φίλε, τα οποία τα βλέπεις, τα γουστάρεις, ok, αλλά δεν σου δίνει, δεν σου κάνει παραπάνω κλικ από ό,τι θα ήθελες. Οπότε θα πω ότι θα του βάζεις ένα 2,5, max, ταβάνι 2,5. 2 με 2,5 θα σου λέγα. Ήθελα να μ' αρέσει αυτή η ταινία εμένα, ρε. Ήθελα να μ' αρέσει. Μαζί σου και εγώ ήθελα να μ' αρέσει. Είναι για μένα στα 5 αστέρια. Σκότωσε τον. 2 τώρα, μετά από καιρό, ξέρω ότι θα πάει 1,5. Ξέρω ότι θα πάει 1,5. Δηλαδή, όταν αν σκρολάρω στο Letterboxd και εδώ το δω 2, θα πούμε αλλά κάτι 2. Αυτό. Μισό. Ναι, θα το ρίξω. 2 τώρα, βάλε το 2, εντάξει. 2. Οκ. Για πες, τι πιστεύεις για μένα. Υπάρχει μείον αστέρι. Μάλλον αυτό θα βάλει. Να βρούμε το τέτοιο που το γυρίσανε το φίλο να το κάψουμε, μάλλον. Σαν το Batgirl. Δεν σ' άρεσε, ρε φίλε, το έργο.
Αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα. Δεν σ' άρεσε και έχεις πολλά προβλήματα με την ταινία αυτή. Και δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει κάτι αν σ' αρέσει αυτό το έργο. Να ήταν κάποιο άλλο έργο. Εγώ θα πω ένα τολμηρό μισό αστέρι, φίλε. Τολμηρό το πες. Τολμηρό μισό αστέρι. Ρε φίλε, κοίτα. Επειδή νομίζω ότι έχω βάλει μισό αστέρι σε δύο ταινίες. Τη μία τη θυμάμαι. Ωραία. Η οποία ήταν άθλια, ρε φίλε. Ιντιόκραση. Ωραία. Άθλια ταινία. Δεν είναι για μισό αστέρι. Θα πω. Ένα. Γενναιόδωρος. Ρε φίλε, άλλο μισό, άλλο το ένα. Είναι 100% παραπάνω. Πάρα πολύ γενναιόδωρος σήμερα ήσουν. Ένα στα πέντε. Βαθμούς. Τρελάθηκε το παιδικό. Και είναι. Είμαι γενναιόδωρος η αλήθεια. Επειδή πέρασε καλά στην αίθουσα. Να δώσω μια ερώτηση στο δωμάτιο. Μια ερώτηση στο δωμάτιο. Sequel, βλέπαμε. Όχι. Αν το βγάζανε, βγάλετε το. Εγώ δεν θα το δω. Αυτό λέω, αν θα το βλέπεις εσύ. Όχι. Εγώ ναι, εγώ το βλέπα, αλλά θα ήταν νομίζω στα ίδια. Το βλέπα για ξεκαθάριση. Πήγαινα. Sequel ή prequel. Όχι prequel. Prequel για τον άλλο. Αλλά δεν μου πέτα prequel, ρε μαλάκα. Prequel, φίλε. Prequel πριν. Τώρα από το σκεφτόμενο. Για τον δολοφόνο. Για τον δολοφόνο. Με Nick. Με Nicolas Cage. Όλο Nicolas Cage. Όλο, φίλε. Μόνο Nicolas Cage. Ναι, το ακούω, αυτό το βλέπα. Prequel. Το βλέπα. Αλλά θα το. Πολύ πιθανό να το γυρίσουν με τέτοιο marketing. Long Legs τώρα που... Origins in Theaters 2027. Όχι. 27. Τρία χρόνια. Το κόλλαρο. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Το βιντάκι. Το κλείνουμε. Αυτά είχαμε να πούμε. Πηγαίνετε, δείτε το. Πείτε μας τη γνώμη σας. Θέλουμε τη γνώμη σας στα σχόλια. Γράψτε από κάτω σε ποιο team είστε. Κοίτα πώς το λέει. Πηγαίνετε, δείτε. Μαλάκα, αλήθεια. Θέλω, ξέρεις τι. Θέλω να μου γράψουν από κάτω τα παιδιά. Όχι, περίμενε. Και να το συζητήσω μαζί του. Θέλω να μπω στα σχόλια και να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Θέλω να έρθει ένας και να μου πει, είσαι καθυστερημένος. Όντως. Και φίλε. Όχι, εξαιρετική, άμα μου πει, εντάξει, θα το κάνω. Θα το σβήσω το σχόλιο. Δεν καταλαβαίνω, ρε μαλάκα, τα τεσσάρια και τα πεντάρια για αυτό το έργο, ρε μαλάκα. Ναι, το καταλαβαίνω άμα δεν βλέπει ταινίε, ρε. Άμα δεν βλέπει ταινίε, βάλω του και 6 στα 5. Δεν είναι πεντάρι, ρε. Δεν είναι ούτε καλτ δεν είναι, δεν θα μείνει ούτε καλτ. Όχι, όχι, όχι. Για μένα. Άμα είναι τώρα, θέλετε. Άμα θέλουν να διαθέσουν τα παιδιά 7, 8 ευρώ πόσο κάνει ένα σινεμά. Και μόνο θα δω μια ταινία. Να πάει να δει το Μαξίν ο άλλος. Και ας μην έχει δει τα άλλα δύο. Να πάει να δουν το Longlegs. Γιατί το Μαξίν είναι τριλογίας. Να πάει να δει το Longlegs και να περιμένει sequel. Να πάει να δεν θες να βλέπει ο κόσμος καλές ταινίες απλά. Είναι διαφορετικό το καλό το δικό σου από το δικό μου, θα το κλείσετε, ρε μαλάκα.